Ε, κύριε Τσιρόνη, ε, διορθώνω μέλο των Οικολογομικών Πρασίνων ναι. για να τα αναφέρω. Στο καταστατικό μα είναι να απαγορεύεται κάποιο βουλευτή να έχει αξίωμα οποιοδήποτε στο κόμμα. Είναι θεσμική διαφορά. Έτσι Όποιο αναλαμβάνει βουλευτή παρετείται από όλα τα αξιώματα στο κόμμα. Έτσι είναι το καταστατικό μα και πρέπει να είναι έτσι, πιστεύω. Λοιπόν, χάσαμε ένα σπάνιο δάσο. Ναι. Ένα παρθένο δάσο. Είχε χαρακτηριστεί η Natura αυτή η περιοχή. Καταρχήν, πόσε τέτοιε περιοχέ έχουμε στην Ελλάδα. Είναι, πολλές, είναι περισσότερες πια από 19, γιατί έχουν ενταχθεί και άλλε περιοχέ πρόσφατα. Και κυρίω θαλάσσιε περιοχές εντάξαμε από τον ημερό μα. Καταρχά να διορθώσω: δεν είναι 024%, είναι 24%. Ή 024-24%. Είναι σχεδόν το 1 τρίτο τη χώρα στην Ατούρα. Είμαστε η δεύτερη χώρα σε Νατούρα στην Ευρώπη. Η πρώτη είναι η Κροατία. Έχει κάποιε ακτέ πολύ ε, ε, ιδιαίτερε εκεί, για αυτό το λόγο. Αλλά η δική μα natura είναι πραγματικά μοναδική στον, πλα... στον πλανήτη σε ποικιλότητα και σε σημασία. Και πώς θα το προσέχουμε αυτό, Δεν το προσέχουμε γιατί δυστυχώ πριν από λίγο ο πρόεδρο των εργαζομένων των δασικών είπε μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Θα την πω κι εγώ αυτή την αλήθεια. Ε, εάν δίναμε ένα εκατομμύριο για πρόληψη, θα γλιτώναμε 10 εκατομμύρια από αυτό το που ζούμε τώρα με τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα και, όλο αυτό το, και όλη αυτή η καταστολή. Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Αυτό, τα, αυτά τα δέκα, αυτό το εκατομμύριο που λέω, το κάθε εκατομμύριο, ενδεικτικά το αναφέρω, θα πήγαινε σε μισθού. Θα πήγαινε σε ανθρώπου. Οι άνθρωποι αυτοί θα ζούσαν στα χωριά, θα πήγαιναν σχολείο στα χωριά, θα ανοίγαν τα σχολεία, θα ψωνίζαν τον μπακάλι. Δεν το δίναμε σε πετρέλαιο και σε αεροπλάνα. Δηλαδή θα ήταν στην τοπική οικονομία αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώ, ε, επί χρόνια οι περιοχέ αυτέ έχουν Γιατί. Έχουν εγκαταλειφθεί γιατί ε, μετά τον εμφύλιο ξεκίνησε ένα εξαντραποδισμό των ε, ε, ορεσίβιων πληθυσμών, ένα συνειδητό. Ακολούθησε φυσικά το γεγονό ότι εφόσον είχαν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι, αυτό που απολαύσαμε εμεί δημόσιο, δημόσια αγαθά, όπως η παιδεία, η υγεία, ε, οι διακοπές, αυτό που με, στη μεταπολεμική Ευρώπη άνθησε, σε αυτά τα χωριά δεν το είχαν οι άνθρωποι. Άρα όταν μεγάλωναν τα παιδιά έπρεπε να κατέβουν στην πόλη για να μάθουν πιάνο, για να πάνε να κάνουν μια ξένη mm -hmm. γλώσσα, για να σπουδάσουν. Με αποτέλεσμα, σιγά σιγά αυτέ τι περιοχέ ερήμωσαν. Και όσο περισσότερο ερήμωναν, τόσο λιγότερο η πολιτική ενδιαφερόντουσαν για αυτέ. Θέλω... Είναι, είναι η εγκατάλειψη που οδηγεί σε αυτό. Να πω ένα απλό παράδειγμα. 30 εκατομμύρια εγωπρόβατα είχε η Ελλάδα επί αιώνε. Σε αυτά τα βουνά βόσκανε 30 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Σκεφτείτε τώρα, έχουμε πολύ λιγότερα από 10 εκατομμύρια και αυτά ελάχιστα στα βουνά. Πολλά είναι σταυλισμένα. Που σημαίνει ότι όλη αυτή η τροφή γίνεται μπουρλότο. Ναι. Δεν α... βόσκονται τα βουνά μα, δεν καθαρίζονται, δεν ξυλεύονται, δεν μαζεύει φρίγανα η κυρά για να ανάψει το τζάκι και την πυροστιά, αυτό που γινόταν το παραδοσιακό παλιά έχει σπάσει. Και γι' αυτό βλέπετε ότι οι πυρκαγιέ έχουν πολύ μεγάλη ένταση. Πρέπει να το δούμε από την αρχή, λοιπόν, λέτε. Πρέπει να το δούμε από την αρχή να γυρίσει ο κόσμο στα, στα χωριά μα να, για να αναπτύξουμε οικονομία. Έχουμε μια, αυτή τη στιγμή από δασική οικονομία έχουμε το λιγότερο από το 0,1% του ΑΕΠ. Όταν χώρε με τη μισή δασοκάλυψη έχουν 2% του ΑΕΠ. Εμά όλοι η αγροτική παραγωγή δεν ξεπερνά το 40% του ΑΕΠ. Να σα ρωτήσω κάτι. Στα, στα δίκτυα αυτά, στα, στα Natura δίκτυα, επιτρέπονται όλε αυτέ οι δραστηριότητε που περιγράφω, τι υπάρχουν. Ε, θίγεται, ε... θίγεται ένα τεράστιο ζήτημα, κάνετε μια πολύ σημαντική ερώτηση. Κανονικά για να υπάρχει μια περιοχή Natura, δεν είναι θέμα μόνο προστασία, όπω είπε εδώ πέρα ο πρόεδρο. Έπρεπε κανονικά να υπάρχει η λεγόμενη ειδική περιβαλλοντική μελέτη και το αντίστοιχο προεδρικό διάταγμα. Φανταστείτε αν δεν υπάρχουν αυτά, είναι σαν να λέμε ότι έχουμε μια πόλη χωρί σχέδιο, χωρί ε, γενικό πολεοδομικό. Δεν ξέρει που να ανοίξει μαγαζί, δεν ξέρει που να ανοίξει φαρμακείο, δεν ξέρει αν επιτρέπεται, τι επιτρέπεται. Αποτέλεσμα, ενώ η Natura στην Ευρώπη δίνουν 200 δισεκατομμύρια τζίρο, γιατί είναι περιοχέ Απύρου κάλου. Σε εμά αυτό ο τζίρο δεν υφίσταται. Εμεί κανονικά θα πρέπει μόνο από τη Νατούρα να έχουμε 10 με 20 δισεκατομμύρια τζίρο το χρόνο. Θα έπρεπε να επιτρέπετε η δραστηριότητα μα. Φυσικά πρέπει. επιτρέπονται οι δραστηριότητε. Μην παρανοηθεί. Η Νατούρα έχουν δραστηριότητε. Το θέμα είναι ότι αν δεν υπάρχει ειδική περιβαλλοντική μελέτη, δεν ξέρει πού θα την βάλει τη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, στον Όλυμπο υπάρχουν περιοχέ που επιτρέπονται ξενοδοχεία. Υπάρχει περιοχή που δεν κάνει να περπατήσει καν. Υπάρχει ο πυρήνα επάνω, στο οποίο δεν επιτρέπεται ούτε να πεζοπορήσει. Ούτε ο ριβάτε δεν πάει κανένα. Είναι τελείω απογορευμένη και κλειστή περιοχή. Άρα, εάν ξέρουμε, αν έχουμε τι ειδικέ περιβαλλοντικέ μελέτε, θα ξέρουμε πού θα αναπτύξουμε και τι θα αναπτύξουμε, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Και πού επιτρέπεται και πού απαγορεύεται. Αυτό δυστυχώ δεν το έχουμε, και όχι μόνο δεν το έχουμε. Η Ελλάδα τώρα είναι υπόδικη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή δεν το έχουμε. Εμεί ω κυβέρνηση, το πρώτο που κάναμε το 2015 είναι να εντάξουμε όλε τι ειδικέ περιβαλλοντικέ μελέτε και τα προοδευτικά διατάγματα στο ΕΣΠΑ. Δηλαδή, τουλάχιστον να υπάρχει προπολογισμό. Πριν δεν υπήρχε ούτε προπολογισμό. Δυστυχώ αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή μπήκαν στον προπολογισμό έχουν ξεκινήσει, γιατί ξέρετε ότι είναι δημόσια διεθνεί διαγωνισμοί. Άρα, ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει και γι' αυτό η Ελλάδα σήμερα είναι υπόδικη. Τουλάχιστον κάναμε το πρώτο βήμα. Βάλαμε δηλαδή αυτέ τι περιοχέ όλε μέσα σε νόμο προστασία που δεν ήταν. Και επιπλέον ε, βρήκαμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αλλά βέβαια για να γίνουν αυτέ οι μελέτε θέλουν αρκετά χρόνια. Δεν είναι. Φαντάζομαι σε πολλέ περιοχέ μπορεί να μην έχουν καν ε, μπει μέσα οι ανάδοχοι. Μάλιστα. Να σα ρωτήσω πριν, είπατε ότι ουσιαστικά έχει χαθεί ένα κρίκο των ανθρώπων αυτών που ζουν και εργάζονται στα σημεία αυτά και στρέφονται σε, σε διαφορετικού προορισμού. Γιατί το κάνουν, Θέλω να πω προφανώ βρίσκουν αλλού τα κίνητρα οι άνθρωποι. Όταν Κάτι δεν λύπη το χωριό σου. Συγκεκριμένη... Ναι. Όταν το χωριό δεν Αλυσίδα. έχει σχολείο και ζήσαμε στην ορεινή ναυπακτή αλλά και στην Εύβοια πολύ συχνά σχολεία τα οποία κλείνουν επειδή το χωριό έχει δύο παιδιά ή ένα παιδί και λένε πολύ απλά ε, το Υπουργείο Παιδεία, ειδικά τι μνημονιακέ μέρε, ωραία, κλείνει αυτό το σχολείο και τα παιδάκια αυτά να πάνε, λέει, ε, στο γειτονικό σχολείο και του ζουν κάποια ποσό για, για, να, για να, πηγαίνουν, έρχονται. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω αυτοί που το κάνουν αυτό είναι ότι όταν χιονίσει αυτέ τι περιοχέ. Mm -hmm. Ε, και να μην χιονίσει, αν δοκιμάσετε να πάτε από το χωριό στο άλλο, θέλει η τρία τέταρτα με το αυτοκίνητο το καλοκαίρι. Μπορεί να είναι πολύ λίγα τα χιλιόμετρα, είναι πολύ δύσκολη η δρόμη. Που σημαίνει ότι όταν χιονίσει, το παιδάκι αυτό δεν πάει σχολείο. Αλλά υπάρχει κάτι σπουδαιότερο. Έστω και καλά να πάει σχολείο και να γυρίσει, το, του πληρώμα και του ταξίπλου λόγο. Που πολλέ φορέ είναι και φτηνότερη λύση ε, όταν μιλάμε για ένα-δύο παιδάκια. Αυτό παιδάκι δεν θα κοινωνικοποιηθεί. Δεν θα παίξει μπάσκετ με τους μαθητές του μαθητέ του. Δεν θα ε, πρέπει να κάνει. Όταν λοιπόν φεύγει, πιεσέν, πηγαίνει σε ένα σχολείο και γυρίζει στο σπίτι του και εκεί πέρα είναι η απόλυτη ε, απομόνωση, πώ μπορεί αυτό το παιδάκι να, να, να κοινωνικοποιηθεί. Άρα οι γονεί αυτοί θα φύγουν. Αυτό είναι το θέμα. Και αν φύγουν αυτοί οι γονεί, φεύγει ένα κομμάτι τη οικονομία. Μια και μιλάμε για οικονομία. Εσεί αναφέρετε σε ένα πολύ μεγάλο ποσό. 20 δισεκατομμύρια, είπατε ότι μπορεί να είναι το όφελο. 200 δισεκατομμύρια είναι ετησίω στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, πώς στην θα Στην Ελλάδα να είναι. Θα με βάση την έκτασή μα και χωρί να υπολογίσουμε ότι η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα τουριστική χώρα. Δεν είναι όλε οι χώρε ίδιε. Θα πρέπει γύρω στα 10 με 20 δι ο τζίρο τη Νατούρα. Σε προστασία, σε επιστημονικέ μελέτε, σε κόσμο ο οποίο θα ανέβει και αυτό που έλεγε ο πρώτο να είναι εκεί και να χειρίζεται εξειδικευμένε ε, επιστημονικέ διεργασίε. Αλλά κυρίω βέβαια από εκεί πέρα είναι η επισκεψιμότητα. Δηλαδή οι άνθρωποι θα επισκεφτούν, η προβολή, όλο αυτό ο κύκλο εργασιών, ο πεζοπορικό τουρισμό που στην Ελλάδα είναι στο μηδέν και είναι πάρα πολύ ακριβώ και καλό τουρισμό στην Ευρώπη, θα μπορούσε να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Να έχουμε ένα τέτοιο τζίρο. Χωρί να αναφέρω ξαναλέω το τζίρο τη δασική οικονομία. Εδώ πάλι να πω ότι είναι σημαντικό ότι βγάλαμε ένα νόμο για του δασικού συνεταιρισμού, ο οποίο του κάνει ισχυρού. Να έχουμε δασικού συνεταιρισμού που να μην πουλάνε την οξιά για καυσόξυλο, η οξία είναι εξαιρετικό ξύλο επιπλοπίας. Και εμεί είμαστε, ξέρετε, από τι μοναδικέ χώρε που έχουμε αϊφορική υλοτομία. Αϊφορική υλοτομία σημαίνει ότι τα δέντρα που κόβουμε κόβονται ελεγχόμενα και επιλεγμένα και το δάσο αναγεννάται κανονικά. Και δεν είναι αυτά τα έντα η αποψηλωτική υλοτομία που γίνεται στην Ευρώπη, που το ξανα... όλο το δάσο το ξαναφυτεύουν και απαξιώνεται. Έχουμε λοιπόν ένα διαμάντι στα χέρια Έχουμε μας και δεν ξέρουμε πώς να το αξιοποιήσουμε. Έχουμε διαμάντι, Σωστά. Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε ξύλα όπως την ελληνική καρδιά, η ελληνική ξέρω καστανιά, ξε... ε, ε, πολύ ακριβά ξύλα. Ξύλα που αν πιστοποιούσαμε την, ε, την αξία του στην αηφορική υλοτομία που είναι πολύ σημαντικό σήμα κατά τεθέν, θα μπορούσαν να πουληθούν πάρα πολύ ακριβά στη διεθνή επιπλοπία. Να σας ρωτήσω κάτι. Ε, περνάμε, ας πέρασουμε λίγο στο, στο πολιτικό. Ε, Ωραία αυτά που μα είπατε. Μακάρι να βρούμε 10 και 20 δισεκατομμύρια ευρώ από τι περιοχέ Νατούρα με του τρόπου που μας μα πείτε. Περιγράψετε... Τα σπαταλάμε κάθε φορά που έχουμε πυρκαγιέ στι βενζίνε και στα καναντέρ. Τι να κάνουμε. Εντάξει, τώρα τα σπαταλάμε. Κάπω πρέπει να πάνε και τα καναντέρ. δεν δε, δε πρέπει να πάνε. Οπωσδήποτε. Δεν λέω να μην υπάρχουν. Απλώ λέω για κάθε 10 εκατομμύρια που ξοδεύουμε στην καταστολή θα μπορούσαμε να έχουμε δώσει ένα εκατομμύριο για την, για την πρόληψη. Αυτό είναι το θέμα. Τα τελευταία χρόνια ποιε κινήσει πιστεύετε έχουν γίνει προ μια κατεύθυνση πιο φιλική, στο περιβάλλον τη χώρα μα, στο κλίμα μα, την. Καλά. Ανέφερα ήδη μας. το πολύ σημαντικό. Καταρχά, έχουμε δασκού χάρτε στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, εμεί παραλάβαμε 0,8% των δασκών χαρτών κυρωμένων. Τώρα έχουμε πάνω από το 50%, κοντομίζω έχει φτάσει στο 60% κυρωμένου δασκού χάρτε. Τεράστια επανάσταση στην Ελλάδα, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν δεν ξέρει τι είναι δάσο, από εκεί και πέρα να συζητάμε για χρήσει. Το δεύτερο σημαντικό ήταν οι δασικοί συνεταιρισμοί. Ε, το πολύ σπουδαίο θέμα είναι το 16 που γράψαμε με το συνάδελφο του Σοκράτο Φάμελο τις, ε, τα διαχειριστικά βοσκίσιμων γεών. Αυτό που είπα προηγουμένω, πού βόσκουμε και πόσο βόσκουμε. Αν αυτή τη στιγμή είχαμε διαχειριστικά στην Ελλάδα, πιθανότατα το 70% του κόστου στον κτηνοτρόφο που είναι η ζωοτροφή να μην το χρειαζόταν. Να μηδενιστεί από αυτοπαραγωγή ζωοτροφή αν έχουμε εκτατική κτηνοτροφή όπω είναι τα δικά μα τα ζώα τα οποία πάνε στα ελληνικά βουνά. Αλλά για να γίνει αυτό πραγματικά σωστά, πρέπει να ξέρουμε να μην έχουμε υπερβόσκη, να μην είναι ερημό το βουνό, επειδή τα αυτά yeah. θα φάνε όλα τα κατσίκια. Mm -hmm. Να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα και δυστυχώ κτηνοτρόφου μέσα σε αναδασωτέ, που είναι έγκλημα. Ενώ αντίθετα, όταν το ζώο μπαίνει σε μια υγιή περιοχή, το δάσο ε, ε, ζωντανεύει. Τα φυτοφάγα ζώα το ζωντανεύουν το δάσο. Όχι όμω το αναδασωτέο, όχι το καμένο. Εκεί είναι επικίνδυνα. Ε, αν, αν αυτή τη στιγμή είχαμε κτηνοτροφία εντατική, ε, εκτατική στα βουνά μα, πιθανά να μην έχουμε αυτέ τι αντάσει πυρκαγιών. Να είχαμε λέει, πολύ λιγότερε επιπτώσει. Να βλέπαμε λέει, πολύ μικρότερη ένταση πυρκαγιά. Πώ έχετε βολιδοσκοπήσει τη νέα κυβέρνηση σε αυτόν τον τομέα, Η νέα κυβέρνηση είναι αυτό το οποίο το βλέπουμε κάθε μέρα τι τελευταίε μέρε. Είναι συγκεντρωτική. Εγώ έστω εγώ, ενοχλήθηκα όταν είδα χθε τον Πρωθυπουργό. Να κάνει πασαρέλα στο θέμα, στα καμένα. Δεν χρειάζεται ένα Πρωθυπουργό. Εκτιμάται δηλαδή ότι ήταν κα κακή η κίνηση, η, 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 η Αυτά τα συμβολικά, δηλαδή. το ότι πηγαίνουμε γιατί έτσι θα δουλέψει καλύτερο ο πυροσβέ, αυτό ο συγκεντρωτισμό, ότι πρέπει ο Πρωθυπουργό να βάλει το χεράκι του για να δουλέψει με μεγαλύτερη ενθουσιασμό ο σε μένα δεν μ' αρέσει. Εγώ θεωρώ ότι ένα κράτο που κάνει σωστά τη δουλειά του δεν καμία δουλειά ούτε οι αρχηγοί των κομμάτων να κάνουν δηλώσει με φόντο τα Αν δεν πήγαινε, θα του λέγανε ότι ήταν αδιάφορο. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Αυτό λέω είναι η αισθητική μου. Εγώ πολιτικά, ενώ έχω πάει επανειλημμένα σε πυρκαγιέ και μάλιστα σε μερικέ ήμουν και στο μέτωπο τη φωτιά, ακόμα και ω υπουργό, δεν έφερα κανένα κανάλι να κάνω δηλώσεις. Δεν είναι η στιγμή για δηλώσει. Η στιγμή εκείνη είναι η στιγμή όσων μπορούμε επιτελικά να βοηθήσουμε. Και δεν νομίζω ότι από το ρόλο του ένα πρωθυπουργό μπορεί επιτελικά να βοηθήσει Πάντως, την ώρα τη κρίση. Αυτή τη φορά από όλε τι πλευρέ ακούσαμε ότι ο μηχανισμό λειτουργήσε και ότι υπήρχε συντονισμό. Ε, τώρα, το... Και το αποτέλεσμα, Κοιτάξτε, το γεγονό 20... ότι δεν είχαμε 25... αυτό... απώλεια ανθρώπινων ζώων 20... και δεν είχαμε και δεν είναι... απώλεια περιουσιών είναι κάτι το οποίο πρέπει είναι να, τραγικό, να το υπολογίσουμε. τραγικό να συζητάμε αυτή τη στιγμή και να λέμε ότι ω μέτρο επιτυχία είναι να μην πεθαίνουν άνθρωποι και να μην καίγονται σπίτια. σπίτια. Έχει μια σημασία, κύριε Τσίγουρο. Έχει μια σημασία. Πώ ε, θέλει. Όταν μια πυρκαγιά καίει τρει μέρε και δεν μπορεί να ελεγχθεί, προφανώ αν υπήρχαν στην περιοχή, ε, ήταν μεικτή η περιοχή, ήταν μεικτή, ήταν υπήρχαν σπίτια μέσα αυτό το δάσο, θα είχαμε τεράστια καταστροφή. Το ότι δεν υπήρχαν σπίτια, δεν το δάσο, ήταν απλώ ένα ευτύχημα. Μα Οι τεχνικέ μπήκαν σε χωριά. Τέσσερα χωριά και ενώθηκαν Για να μην χωριά, έχουμε κακές εξελίξει. Όλα αυτά είναι σωστά, καλώ γίνανε. Δεν είναι αυτά που μα κάνουν να εφησυχάζουμε. Αυτό θέλω να πω. Ε, Προφανώ μπορεί η πυροζεσκή να πιστωθεί αυτή τη στιγμή το γεγονό ότι αυτή η πυρκαγιά δεν μπήκε σε χωριά. Αλλά... Δεν σημαίνει αυτή τη στιγμή, το βλέπουμε όλοι, ότι δεν είναι μια καταστροφή. Πάντω, εγώ έχω μια απορία. Επειδή ε, μα μιλήσατε έτσι εκτενώ για, για το πώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε τι περιοχέ Natura. Είδατε ότι δεν έκαναν αντιπολίτευση. Όχι, όχι, άλλο θέλω να σα πω τα τώρα. Τα προβλήματα Γερνάω είναι. Γυρνάω στο προηγούμενο. προηγούμενο. Ε, μα είπατε πώ μπορούν να αξιοποιηθούν αυτέ τι περιοχέ Natura. Και έχω ακούσει έτσι πολύ έντονα την άποψη ότι αυτέ οι περιοχέ δεν πρέπει να τι αξιοποιούμε. Να τι αφήνουμε έτσι όπω είναι παρθένε. Να μην μπαίνει η ανθρώπινο χέρι με κανένα τρόπο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτά τα πράγματα είναι, είναι μια. Φρικτή παρανόηση να σα θυμίσω ότι το Δέλτα του Αξίου, το οποίο είναι μια εξαιρετικά σημαντική νατούρα στην Ελλάδα, έχει την πρώτη, είναι πρώτο, νομίζω, σε παραγωγή ρυζιού στην Ελλάδα. Να θυμίσω ότι ο κάμπο τη Θεσσαλία, που είναι επίση νατούρα, <laughs> αν δεν είναι η Θεσσαλία ο πνεύμονα, ο, ο βασικό ο, ο βασικός, ε, ε, μηχανή τη αγροτική μα παραγωγή, τι είναι. Δεν είναι έτσι. Η νατούρα σημαίνει ότι μια περιοχή έχει κάποιο. Προστατευτέο ή πολλά προστατευτικά αντικείμενα. Δεν σημαίνει ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα ε, είναι ενάντια σε αυτά τα αντικείμενα. Ε, να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στι δερνάντσε, πάνω από τι πρέσπε, ε, ε, το προστατευτέο είναι η άρκευθο, ένα εξαίρετο φυτό, ένα πολύ σπάνιο φυτό στην Ελλάδα, η άρκευθο, η οποία όμω για να προστατευτεί πρέπει να μπαίνουν κατσίκια να τρώνε τα προυνάρια. Τα προυνάρια είναι η απειλή τη άρκευθο. Άρα εκεί στο οικοσύστημα επιβάλλεται το κατσίκι. Εντάξει. Έτσι. Εγώ μιλάω για την ανθρώπινη παρέμβαση. <εδιόνι> το κατσίκι είναι ένα κάποιο κτηνοτρόφου Δεν είναι άγριο ζώο. Είναι ζώο το οποίο το βάζει ο άνθρωπο. Ο άνθρωπο δηλαδή είναι μέσα στο οικοσύστημα. Απλώ πρέπει να το σέβεται και να ζει αρμονικά. Μην υπάρξει αυτή η παρανόηση ότι οι Natura δεν έχουν οικονομική δραστηριότητα. Ισχύει ακριβώ το αντίθετο. Εμεί κύριε Τσιρόνι, πάσχουμε το μόνο σίγουρο είναι στο πρώτο κομμάτι. Δηλαδή δεν προσέχουμε πού επεμβαίνουμε, τον τρόπο που επεμβαίνουμε. Και μπα περιπτώσει υπάρχουν ακόμα πολλά. Δυστυχώς. Να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα και πάλι χρόνια πολλά. Να είστε ε, καλά. Ε, Εσεί μη φύγετε, επιστρέφουμε μετά το break.